εκ μέρου και τη κυρία Αριγιάννη και μου, θέλουμε να σα ευχαριστήσουμε, κύριε Πάγκαλα, για την ευγενική πρόσκληση να συμμετέχουμε σήμερα σε αυτό το συνέδριο. Δυστυχώ, καμία από τι δυο μα, λόγω επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων, δεν μπορεί να παραβρίσκεται κοντά σα. Δυστυχώ για μας. Και θα ξεκινήσω μοιράζοντα την οθόνη μου σε εσά. Με το θέμα της ομιλίας, GLP αγωνιστές ή Ινσουλίνη. Η σύγκρουση συμφερόντων μας. Λοιπόν, ξέρουμε όλοι ότι ο ζαχαρόδης διαβήτης χαρακτηρίζεται από ανεπάρκεια Ινσουλίνης και αντίσταση στην Ινσουλίνη. Ουσιαστικά, λίγα χρόνια πιο μετά, πέθηκε και το θέμα της, το φαινόμενο των εγκρετινών, τη δυσλειτουργία των εγκρετινών. Και για να το εξηγήσουμε λίγο καλύτερα, θα αναφέρω λίγο δύο-τρία πράγματα όσον αφορά την έκρηση της Ινσουλίνης. Ο μεγαλύτερος ρυθμιστής της έκρησης <συλίδη> της Ινσουλίνης <συλίδη> είναι η γλυκόζη, <συλίδη> η οποία <συλίδη> δράει <συλίδη> άμεσα και έμεσα. Σε βασιθές, βασικές συνθήκες η Ινσουλίνη εκρίνεται με τη μορφή όσεων ανά 9 με 14 λεπτά. Α, 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 η ταχεία αύξηση των επιπέδων της γλυκόζης στη κυκλοφορία προκαλεί ταχεία, αύξηση, ταχεία έκρηση μάλλον, Ινσουλίνης που φτάνει το μέγιστο επίπεδο μέσα σε 3 με 5 λεπτά για να επανέλθει στα αρχικά επίπεδα εντός 10 λεπτού. Και αυτή είναι η αρχική φάση έκρησης Ινσουλίνης. Αν η συγκέντρωση της γλυκόζης παραμένει ψηλή, ακολουθεί μια δεύτερη φάση παρατεταμένης έκρησης, μέχρι να επανέλθουν τα επίπεδα της γλυκόζης στο φυσιολογικό. Ουσιαστικά βρέθηκε ότι ένα αρχικό στοιχείο της παθοφυσιολογίας του διαβήτη είναι η απώλεια της πρώτης <ΣΣΣΣΣ> φάσης έκρησης της ισουλίνης και τα αυξημένα επίπεδα γλυκαγόνης που οδηγεί στην αυξημένη πατική γλυκονεογέννηση η ανεπάρκεια έκρησης του GLP με αποτέλεσμα την ταχύτατη εκένωση του περιεχόμενου του στομάχου. Αυτό το περίπου μάλλον 60 με 70% της μεταβατικής έκρησης Ινσουλίνης οφείλεται στη δράση των εγκρετινών. Δηλαδή, αυτό που λέμε το φαινόμενο εγκρετινών, η αυξημένη έκρηση Ινσουλίνης μετά από την αποτουστώματος πρόσληψη λυκόζης σε σύγκριση με την ενδοφλέβεια χορήγηση χωρί, γλυκόζης. Οι ορμόνες που απελευθερώνονται είναι το GIP από τα K κύτταρα του ε, εντέρου σε, σε επίπεδο της νίστιδας και το GLP από τα L κύτταρα του εντέρου σε επίπεδο του ε, ηλαιού. Γενικά, ε, το GLP μεσολαβεί την διαγυρώμενη από την γλυκόζη παραγωγή ινσουλίνης και καταστέλει την απελευθέρωση γλυκαγόνης, δρά στο πάγκρεας αυξάνοντας την έκρηση ινσουλίνης από τα β κύτταρα και καταστέλλοντας την έκρηση γλυκαγόνης από τα α κύτταρα. Στο στομάχι επιβραδύνει τη γαστρική κένωση και αν θέλουμε να είμαστε ακόμα πιο ακριβείς, δρά και στον εγκέφαλο μειώνοντας την όρεξη, αυξάνει την ευαισθησία της ινσουλίνης στο, ε, στους ε, μειώνει την α, παραγωγή γλυκόζης στο ύπαρ και βοηθάει στην καρδιά, δρώντας καρδιοπροστατευτικά. Τώρα, υπάρχουν διάφορες κατηγορίες GLP αγωνιστών, κάποιοι με βραχία δράση, κάποιοι με μακρά δράση και κάποιοι με παρατεταμένη δράση, ε, ανάλογα με το τι θέλουμε να δώσουμε στον ασθενή. Κοιτώντας τις, συγκρίνοντάς τις μεταξύ αυτών, μπορούμε να δούμε ότι η Σεμαγλουτίδη έχει το μεγαλύτερο τη μεγαλύτερη μείωση στην γλυκοζηλιωμένη, έχει επίσης τη μεγαλύτερη μείωση στο σωματικό βάρος και αρκετά υψηλά σε ανεπιθυμίτες ενέργειες. Ε, με την Αντουλαγλουτίδη και την Λιλαγλουτίδη, να ακολουθούν. Γενικά θα επικεντρωθούμε σε αυτές τις τρεις ε, σε αυτούς τους τρεις GLP αγωνιστές. Ε, όσον αφορά γενικά ε, τα σημεία αποτελεσματικότητας και ασφάλειας, όλες, όλοι οι GLP μειώνουν τη γλυκοζηλιωμένη, αντίστοιχα με διάφορες ε, διαφορές μεταξύ τους, μειώνουν το βάρος, είπαμε και εδώ ότι η σημαγλουτίδη έχει τη μεγαλύτερη μείωση στο σωματικό βάρος, ο κίνδυνος υπογλυκαιμίας είναι πάρα πολύ μικρός και όλες έχουν ανεπιθύμητες ενέργειες από το γαστρεντερικό, κυρίως ναυτία, διάρρειες, εμέτους, τα οποία όμως είναι μικρή διάρκεια και αντιμετωπίζονται με την σταδιακή αύξηση της δόσης του GLP. Βλέπουμε εδώ πέρα τη μείωση της γλυκοζυλιωμένης συγκριτικά με τα άλλα αντιδιαβετικά φάρμακα, καθώς και με τις Ινσουλίνες. Ότι... Γενικά δεν ε, υπολείπονται συγκριτικά με τα άλλα διαβητικά φάρμακα. Σε μια μελέτη, την AWARD, που συγκρίθηκε η διλαγλουτίδη με την γλαργυρική ινσουλίνη όταν προσθέθηκαν σε σταθερό συνδυασμό με τη και τη σε ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα των 52 εβδομάδων, είδαμε ότι γενικά έχει ισχυρή μειωση ε, στη γλυκοζυλιωμένη συγκριτικά με τη γλαργινική ινσουλίνη, με πολύ λιγότερες ενέσεις. Δηλαδή ουσιαστικά είχαμε μια πολύ καλή μειωση ε, της γλυκοζυλιωμένης χωρίς να έχουμε και hypoglykemias. Βέβαια, επειδή οι μελέτε είναι πολύ αυστηρό το περιβάλλον και πολύ στήρο, κοιτάζοντα τα ευρήματα αυτή τη award σε συγκριτικά με τα δεδομένα από τον πραγματικό κόσμο, όντω είδαμε ότι εδώ στη στην μελέτη που αναφέρουμε, η Ντούλα Γλουτίδη, είχε σημαντικά ισχυρότερη μείωση τη δοζηλιωμένη συγκριτικά με αυτού που ελάμβαναν βασική Ινσουλίνη. Όμως δεν μπορούν να πάρουν όλοι GLP. Ποιοι δεν μπορούν να πάρουν, τα άτομα με ζαχαρό διαβήτη τύπου 1, γυναίκες με διαβητική κοίησης ή σε θυλασμό, άτομα τα οποία πάσχουν από ιδιαπαθή φλεγμονώδη σηματα του εντέρου, άτομα τα οποία έχουν διαβητική γαστροπάρεση, άτομα τα οποία έχουν ιστορικό παγκρεατίτιδας ή έχουν αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν παγκρεατίτιδα όταν έχουν γνωστή χολολιθιάση ή ε, κατάχρηση αλκοόλ ή αυξημένα τριγλυκερίδια, άτομα τα οποία έχουν καρκίνο στο θυρεοειδή και θέλει και λίγο προσοχή όσον αφορά την νεφρική λειτουργία, ε, γιατί υπάρχουν κάποιες ε, τροποποιήσεις, ε, ε, περισσότεροι ε, περισσότερες GLP, μπορούν να δοθούν μέχρι και περίπου 15 GFR. Από εκεί και κάτω, δυστυχώς, δεν έχουν ένδειξη. Ποιε όμως είναι οι ενδείξεις για ινσουλιοθεραπεία στο διαβήτη. Όταν έχουμε αστοχία των αντιδιαβητικών δυσκείων, όταν έχουμε τραύμα, στρες ή συστηματικό νόσημα, όταν έχουμε σοβαρή υπεργλυκαιμία με κετονεμία ή κετονουρία, όταν έχουμε υπερβολ, υπερκαταβολική κατάσταση και απώλεια βάρους, σε χειρουργείο, στο διαβήτη κοίησης, όταν υπάρχει υπερευαισθησία στα αντιδιαβητικά δυσκία και σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις διαβήτη. Τι βοηθάει η προσθήκη βασική ενσουλήνης στα αντιδιαβητικά δυσκεία, ουσιαστικά αποκαθιστά τις τιμές της γλυκοζηλιωμένης κοντά στα επίπεδα στόχου τους περισσότερους, Μεταβολικά μειώνει την ενδογενή παραγωγή γλυκόζης, οπότε έχω μείωση και της υπεργλυκαιμίας νηστεία. Είναι απλό σχήμα μία φορά τη μέρα, δεν χρειάζεται υπερβολική εκπαίδευση, είναι εύκολο να το αποδεχθεί ο ασθενής και δεν έχουμε τόσα, ε, τόσες υπογλυκαιμίες όταν είμαστε μόνο με βασική Ισουλήνη. Προσδοκούμε βραχυπρόθεσμα να ρυθμίσουμε την πρωινή, πρωινή, τιμή γλυκόζης, ενώ μακροπρόθεσμα να έχουμε μια καλύτερη συνολική ρύθμιση και της γλυκοζηλιομένη κάτω από το 7 ή τέλο πάντων όσο πιο κοντά στο στόχο μπορούμε. Η τελος παντων οσο πιο έναρξη βοηθάει, βελτιώνει το γλυκαιμικό προφίλ, μειώνει την γλυκο και λιποτοξικότητα, μπορεί να συντηρήσει τη λειτουργικότητα του ΒΤΚΙΤΑΡΟΥ και να καθυστερήσει την απόπτωσή του, μειώνει την ύψουλο διατηρεί μακροχρόνια ωφέλη, μειώνει τι συνοσυρότητε καταστάσεις της Υπλοκές, και βελτιώνει την επιβίωση. Όμως πάμε να δούμε τι λένε οι ελληνικές κατευθυντήριες οδηγίες ε, του 2022 της ΕΔΕΠ. Ουσιαστικά ε, βλέπουμε ότι ασθενείς με υψηλό καρδιαγιακό κίνδυνο, εγκαταστημένη καρδιαγιακή νόσο, χρόνο ελευθερική ανεπάρκεια ή καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο κλάσμα εξώθησης, συστήνεται αλλαγή του τρόπου ζωής με δίαιτα άσκηση, απώλεια βάρους, καλή εκπαίδευση, με τη με αγωνιστή GLP ή SGLT2. Ε, ανάλογα με το ποια κατηγορία και μάλιστα ανεξάρτητα τιμής ε, γλυκοζηλιομένης. <συλίδε> ε, ναι, 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 ναι. Ε, βέβαια, βλέπουμε ότι αν προεξάρχει η τελος πάντων ε, ή τέλο πάντων η καρδιακή ανεπάρκεια ή είναι φρικηνόσο, ανάλογα προτιμούμε και κάποιον ε, από αυτά ε, τα δύο φάρμακα. Στην πάνω δεξιά έχει ένα γκρί πινακάκι το οποίο βλέπουμε εδώ πέρα. Λέει έναρξη με διπλή αγωγή όταν η ρύθμιση είναι ειναι μα, νοσο του στόχου και καποιον απο αυτα τα δυο φαρμακα στην πανω δεξια εχει ενα να κακι το οποιο βλεπουμε εδω περα λεει εναρξη με διπλη αγωγη οταν η ρυθμιση ειναι μακραν του στοχου και εναρξη με σε εξεσημασμένη καταβολισμό ή όταν η γλυκοζηλιωμένη είναι πάνω από 10. Δεύτερο είναι μια κατηγορία σε ασθενείς που δεν έχουν υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο και εξαρτάται τι θέλουμε από τον ασθενή. Ξεκινάμε με την αλλαγή τρόπου ζωής, δίαιτα, άσκηση, απώλεια, βάρους, εκπαίδευση και με τη φορμίνη. Και ανάλογα εξατομικεύουμε αν ο στόχος μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο υπογλυκαιμίας, αν ο στόχος μας είναι η απώλεια βάρους, η περιορισμό κόστου, επιλέγουμε φαρμακευτικό σκεύασμα. Πάλι το Greek πινακάκι στο πλάι μα αναφέρει ε, το ίδιο με πριν ότι η βασική ισουλήνη, αν έχουμε γλυκοζηλιωμένη πάνω από 10, είναι υποχρεωτικό να ενταχθεί στο σχήμα. Δηλαδή, ουσιαστικά η επιλογή του φαρμάκου που προσθέθεται στη μετφορμίνη έχει ως σκοπό την έγκαιρη επίτευξη και διατήρηση του γλυκαιμικού στόχου και θα πρέπει να γίνεται με βάση τις αρχές της ασθενοκεντρικής προσέγγισης. Θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη η επίδραση στις καρδιαγιακές και νεφρικές συνοσυρότητες, η αποτελεσματικότητα, ο κίνδυνος υπογλυκαιμίας, η επίδραση στο βάρος, το κόστος, ο κίνδυνος για παρενέργειες και οι αξίες, δηλαδή τι θέλει το άτομο το οποίο ε, ο ασθενή μα επί αποτυχίας του τριπλού συνδυασμού φαρμάκων, ο οποίος δεν περιλαμβάνει ενέσιμη αγωγή, το νέο θεραπευτικό σχήμα να περιλαμβάνει αγωνιστή του GLP μακράς δράσης πριν τη μετάβαση σε θεραπεία με βασική Ινσουλίνη. Η έναρξη ενέσιμης θεραπείας προτείνεται να γίνεται στα περισσότερα άτομα με αγωνιστές των υποδοχέων GLP όταν η επίτευξη του γλυκαιμικού στόχου δεν είναι δυνατή με το συνδυασμό δυσκείων οι αγωνιστέ των, των υποδοχείων GLP μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από το δεύτερο βήμα, αμέσω μετά τη μεταφορμή, όταν υπάρχει εγκατεσταμένη καρδιαγγειακή νόσος, η λουλαγλουτίδη σε δόση 1,8 ημερησίω, η λουλαγλουτίδη σε δόση 1,5 μιλιγκράμμ εβδομαδιαίω, ή επιθυμητά τα πλεονεκτήματά του, μεγάλη αποτελεσματικότητα και η μείωση του σωματικού βάρου. Η Ινσουλίνη προστίθεται στα θεραπευτικά σχήματα μετά από του στόματος θεραπεία όταν δεν επιτυγχάνεται από αυτά ο θεραπευτικός στόχος και δεν είναι και δυνατή η έναρξη GLP, λόγω ε, ε, του ιστορικού του ασθενής. Προτιμάται η χορήγηση Ινσουλίνη σε άτομα με πολύ υψηλή γλυκοζηλιωμένη και καταβολικά συμπτώματα, είτε σε άτομα που πιθανώς υποκρύπτουν αυτοάνοσο ζαχαρόδιαβήτη. Βλέπετε εδώ τις α, κατευθυντήριες οδηγίες για την έναρξη ενέσιμη αγωγή Με τη μετφορμίνη και συμπλήν άλλα δυσκία Προστίθεται πρώτα ένας GLP αγωνιστής ή βασική ινσουλίνη, τα οποία θα τα αναλύσουμε. Το ίδιο είναι και στον αλγόριθμο της ΣΑΝΤΑ με το, τις ίδιες οδηγίες ε, έναρξης. Δηλαδή, ουσιαστικά, στη δίαιτα άσκηση και αντιδιαβετικά δυσκία, όταν προσθέτουμε με ενέσιμη αγωγή προτιμούμε να δώσουμε GLP αγωνιστή. Αν δεν επιτευχθεί η ρύθμιση, προστίθεται και βασική Ινσουλίνη. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί, όπως έχουμε πει πιο πριν, να γίνει έναρξη βασικής Ινσουλίνης πριν τη χορήγηση GLP και επιτιτλοποίηση της δόσης της βασικής Ινσουλίνης. Ε, πρέπει να ε, τροποποιούμε και το GLP αγωνιστή στην ανώτερη δόση μαζί, ε, σύμφωνα με το SPC του κάθε φαρμάκου, και πρέπει ουσιαστικά να έχουμε το νου μας για να εξετάζουμε το ενδεχόμενο συνδυασμένης ενέσιμης θεραπείας. Οι έτοιμοι συνδυασμοί πλεονεκτούν στην αποδοχή και της τη συμμόρφωση στη θεραπεία από τους ασθενείς, αλλά η τιτλοποίηση γίνεται πιο σωστά, ευέλικτα και όταν δίνονται ξεχωριστά. Η ξεχωριστή χορήγηση απαιτείται επίση όταν χρειάζεται να δώσουμε σε κάποιον μέγιστη δόση GLP ειδικά στα άτομα τα οποία έχουν γνωστή εγκατεστημένη καρδιακή αγγή νόσο, για να εξασφαλίσουμε το μέγιστο της καρδιοπροστασίας.